Διαμάχη για το νερό της Αργυρούπολης ξέσπασε στο Ρέθυμνο. Αυτό που διευκρινίζει δε η ΑΡΕ Θύμνου είναι ότι το Ρέθυμνο υδρεύεται από τις πηγές της Αγίας Δύναμης, ενώ η τεχνητή λιμνούλα της Αργυρούπολης γεμίζει από έτερες κοντινές πηγές νερό που χρησιμοποιείται από τις τοπικές επιχειρήσεις για καταράκτες και δεξαμενές με ψάρια. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι το νερό της Αργυρούπολης κατασπαταλάται σε καλλιέργειες και ξενοδοχεία του Αποκόρωνα, αντί να υδρεύεται και να αρδεύεται η εκεί περιοχή από την πληθώρα υδάτινων πόρων του Ανατολικού Αποκόρωνα, ώστε να απομένει το νερό της Αργυρούπολης στο Ρέθυμνο. Όπου πηγαίνουμε, δεν βρίσκουμε μία απάντηση και μία λύση στα ζητήματα αυτά. Εγώ έχω απελπιστεί. Οι πηγές ακόμα έχουν νερό, αλλά δεν γίνεται ορθή χρήση του ύδατος. Δεν αναλαμβάνει καμία υπηρεσία ποιος ελέγχει τις πηγές. Το πρωτοσέλιδο, μάλιστα, ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη φιλοξενεί έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ρεθύμνου της Περιφέρειας που έγινε στις 8 Ιουνίου 2018 και καταλήγει στο ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η νομιμότητα της λήψης ύδατος από τη δεξαμενή για χρήση από τις ταβέρνες. Δεν είναι δυνατό επίσης να ελεγχθεί η κατάληξη του κάθε σωλήνα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το τοποθετημένο από τη ΔΕΙΑΡ εξάρτημα, δηλαδή σε ποια ταβέρνα καταλήγει. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα και εδώ πίσω μου, στη μικρή τεχνητή λιμνούλα στις πηγές της Αργυρούπολης, όπου λόγω της ανομβρίας η στάθμη του νερού έχει πέσει τόσο πολύ, ώστε αποκαλύφθηκαν αυτές εδώ οι παράνομες σωληνώσεις. Δεν έχει να κάνει η έλλειψη, η όποια έλλειψη του νερού και η λειψιδρία με τις πηγές της Αγίας Δύναμης. Να ξεκαθαρίσω αυτό. Άλλο πηγές της Αγίας Δύναμης και άλλο οι διάσπαρτες πηγές που μπαίνουν μέσα στη λίμνη που λέει το δημοσίευμα κλπ. Στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ Ρεθύμνου φαίνεται σε πραγματικό χρόνο η ροή των υδάτων στον υπολογιστή. Η υπηρεσία τονίζει ότι πρέπει το νερό της λιμνούλας να βρίσκει διέξοδο στον ποταμό Μουσέλα για την συντήρηση του οικοσυστήματος. Η υπηρεσία θέλησε να έρθει σε συνεννόηση με τους κατοίκους για χαμηλό ανταποδοτικό τέλος, όμως αυτό δεν έγινε δεκτό, οπότε η διαχείριση παραμένει στους κατοίκους. Να κάνουμε μια συμφωνία να δώσουν μόνο 10 ευρώ το χρόνο για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τη διαχείριση της λίμνης. Δυστυχώς οι κάτοικοι δεν το δέχτηκαν και η πραγματοποίηση αυτή δεν έγινε. Άρα το νερό της λίμνης παραμένει στην διαχείριση των κατοίκων της Αργυρούπολης.